Πανετολικός ΑΕΚ σήμερα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια πρωτοβουλία του Πανετολικού για την μικρασιατική καταστροφή. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Η νίκη σήμερα είναι μονόδρομος, γιατί αλλιώς μετά μένουμε πολύ πίσω και αρχίζουν διάφορα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τον Σέρτζιο Αραούχο. Ωραία, μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα ποιος παίζει, γιατί φοράνε κάτι άλλο φανέλα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσει ως εσωτερικός μέσος. Φώτο την Αγία Σοφιά. Με φώτο την Αγία Σοφιά. Νίκη είναι μονόδρομος. Για πάμε γερά. Φέρει και νερό, πάμε εδώ πέρα. Το μαγαζί είναι σούπερ γεμάτο. Εδώ ο Σταύρος, όπως πρέπει. Το πανό για το οποίο σας μίλαγα νωρίτερα, ο Πάρης και Τελεπίδης έχει πολύ περισσότερες. Βλέπουμε εδώ πέρα, παίρνουμε το πανό. Για όσο βλέπουμε τώρα, πάλι πολύ... καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα λοιπόν, εδώ δίπλα από τον αξιεύει η ενέργεια του Πανετολικού, ο οποίος δείχνει ότι είναι ευαίσθητη ομάδα σε αυτά. Αυτό είναι καλά να γίνονται. Ανέστηκε είναι αυτό. Λοιπόν, ωραία η ατμόσφαιρα, δεν ξέρω αν έχουν μπει οι δικοί μας. Έχω ακούσει ότι γυρίσανε αυτοκίνητα πίσω και τα λοιπά. Okay. Για τον Άλκη. Σωστά, για τον Άλκη Καπανό, το οποίο δεν μας φέρονται καλά. Μετά από και σχετική δημοπρασία, η οποία έγινε σε ένα γήπεδο το οποίο δεν το βλέπω και πολύ γεμάτο. Ο Νίκος αποτύπωσε πάνω στο πανό ό,τι ακριβώς του ζητήθηκε. Γίνει πραγματικά αυτό που θέλανε του Πανετολικού και το κρατάνε αρχηγή του δύο ομάδων, αλλά και εκπρόσωποι του συλλόγου. Και μεταξύ σε άλλα μάτια, στην κεντρική εξέδρα δεν είχαν κάνει εξέδρα. Δεν είχαν κάνει και παράταξη των ομάδων, όπως είχε συμβεί και στον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους πάμε γερά, κάρα για την νίκη, αυτό μας ενδιαφέρει. Άσχετα αν πήγαμε εμείς ή δεν πήγαμε. Μαζί με τους βοηθούς του που φοράνε το σχετικό μαύρο του Ζάκη. Ερχόμαστε με την νέα ομάδα του Πανετολικού. Αριστερά είναι η ομάδα δικιά μας. Φοράει τη Σέντρα. Η ομάδα μας είναι αριστερά με τις φανέλες με το πορφυρό αλικό χρώμα. Ενώ ο Πανετολικός φοράει τις κίτρινες. Λοιπόν, πάμε γερά, καραβού! Έλα! Χαμός πολύ κόσμος εδώ πέρα στο Σταύρο. Και περιμένουμε όλοι να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δηλαδή, να κερδίσουμε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε γερά, καρά. Λοιπόν, τέταρτο λεπτό, Σέντρα. Όχι, συγγνώμη, δεν βγήκε την μπάλα. Επιστρέφει τον Λίασον. Πυροβόλα, πυροβόλα. Από τον Ρότα. Δεν βγαίνει αμέσως. Ρε τι χάνει. Χάνεται αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό, όχι ρε. Για κάτσε. Πώς το πυροβόλησε έτσι. Η Σέντρα. Τρομερή ευκαιρία για την ομάδα μας. Για να δω, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Το πυροβολέ, ο Μπίτα έκανε τρομερή ενέργεια. Ό,τι χάσαμε. Όχι ρε, όχι ρε. Για περιμένε, τι είναι αυτό. Κοίτα εδώ. Δεν πειράζαμε. Το σώσανε με το ζόρι. Λοιπόν, δεν κατάσταση. Αν και νομίζω ότι είναι ευδιάκριτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το corner και τι θα γίνει εδώ πέρα. Για να δούμε. Η εκτέλεση του corner. 107 λεπτό, λίγο περίεργο corner, δεν ξέρω τι κόλπο ήταν αυτό. Κύριε Κεφαλιά, ο Ραούχο, αυτή για τον Σιμάνσκι. Γενικά ο Σιμάνσκι, τώρα τον κάνει ένα σέντρα. Άλλο corner. Συμπληρωμένα. Λοιπόν, αυτό είναι το goal, έλα. Η εκτέλεση ο Ανέστης διώχνει μπροστά από τον Μαγκόι Βίτα. Και προσπαθεί να ξαναμπεί στη φάση. Διώχνουν όλοι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, η φάση συνεχίζεται. Η πάσα για τον Λιβάη Γκαρσία, δεν πρόλαβε κατέβαση, δεν πρέπει πάρα. Ενώ φτάνουμε στο 30 λεπτό του μάτς. Μια ΑΕΚ που παίζει καλά, χάνει ευκαιρίες. Ένας Ηλίας που παίζει καλά και έχει αλλάξει και την ροή της ΑΕΚ. Το θέμα είναι να το βάλουμε την μπάλα μέσα. Λοιπόν, για πάμε γερά ΑΕΚΑΡΑ. 35 λεπτό και κόρνερ για μας. Κάνουμε την εκτέλεση του κόρνερ για την ΑΕΚ. Παραστρέψε του πέναλτι. Τι πράγμα είναι αυτό. Πώς το πυροβολήσαμε. Όχι με τον πιο πιστικό τρόπο, κοίτα αλλά ξέρω ότι κατέφυγε την πρώτη δυστεία. Βλέπετε, πολλά μαρκαρίσματα να αντιμετωπίσει, δεν είναι εύκολο να βάλει δύναμη. Μεγάλη ένταση, εδώ υπάρχει τύπημα του παίκτη του Πανετολικού και τελικά ο πάγκος του Πανετολικού έφυγε και πήγε από το δικό μας τον πάγκο εδώ πέρα. Πολύ, πολύ εχθρική κατάσταση. Πάλι ο Λαγκαδίτης είναι αυτός που έπαγε την πρώτη. Σίγουρα κανένα δεν θέλει να χάσει, αλλά ο Ανατολικός σήμερα υπερβάλλει πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος έκνε πως πρέπει να του δείξει την κόκκινη κάρτα και θα πρέπει να πάει στα αποδυτήρια. Λοιπόν, σε ένα του πάγκου του Πανετολικού δόθηκε κόκκινη κάρτα. Έχει κόκκινη κάρτα και ο Χατζηθοδωρίδης από την ένταση. Και ενώ πάμε στο τέλος του ημιχρόνου.
Αυτό πάντως που χτύπησε το δικό μας ήταν για κόκκινη κάρτα. Έδωσε εδώ. Λοιπόν, παίκτες του Πανατολικού οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εριστικοί. Έτσι, δεν ξέρω πού τα μάθαν αυτά. Και τώρα λίγη το ημίχρονο. Πάμε για το δεύτερο να κερδίσουμε. Για το δεύτερο ημίχρονο είναι έτοιμο να αρχίσει. Με μου κουτί μέσα. Είχε ενοχλήσει ο Γιώργος Τζαβέλας και ο 25χρονος. Λοιπόν, έβγαλε το Τζαβέλα και βάζει μέσα το μου κουτί. Πάνω από 90-91. Ωραία. Και δεύτερο ημίχρονο. Κανονίστε γιατί τρίτο δεν έχει. Πάμε γερά κάρα να εξασφαλίσουμε το μάτς. Και να μου κουτί εδώ πέρα. Στην πρώτη του εμφάνιση. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα γενικό μου κουτί. Πάμε. Και πάμε για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ είδαμε και τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος προθερμαίνεται. Λοιπόν, πάμε γερά, αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Λιβάη Γκαρσία! Γκολ! Ωραίο, το πυροβόλησε πολύ άσχημα. Πάμε, Ακαραβού! Πω, το πυροβόλησε. Έλα, το πυροβόλησε. Στενάζουν τα κόρπος και τα δοκάρια σπάς. Όλα διαμαρτύριες είστε, για πάμε. Για να το πω στο πυροβόλι σε πολύ άσχημα. Στενωστείς η αέτη τα δικιά κομμάτια ζουν. Ωραίο, κοιτάξτε πόσο ωραία το πυροβολάει. Έχασε ένα φοβερό στο πρώτο με το κεφάλι, αλλά τώρα δεν έχει. Δεν πιανόταν με το δοκάρι και μέσα. Στο 50 και έχουμε κερδίσει κόρνερ, ενώ είναι 0-1 το μάτς με τον πυροβολισμό του Λιβάη Γκαρσία, ναι. Έλα παιδιά, άντε. Λοιπόν, όχι ρε. Για να δούμε εδώ τώρα τι θα γίνει. Παραλίγο εδώ. Κι άλλο κόρνερ, κι άλλο κόρνερ. Για να δούμε πώς το πυροβολήσαμε. Εντάξει, το προλάβανε γιατί πήγαινε επικίνδυνα δικό μας. Κόρνερ, φίλε. Για πάμε. Κι άλλο γκολ. Α, εκάρα, βάλε κι άλλο γκολ. Τα βόη βίντα. Ω, το θηρίο μπροστά. Μόνο αυτό θα βγάλω θηρίο. Για πάμε. Είναι δυνατόν να φύγει. Φαίνεται. Λοιπόν, το γκολ, το γκολ. Πάλι κόρνερ, τι πράγμα είναι αυτό. Τραυματισμό του Λιβάη Γκαρσία, του οποίου το σούτ έφυγε με 103 χιλιόμετρα. Άμπραμπατ μέσα. Στη θέση του Ελίασον. Λοιπόν, στη θέση του Ελίασον, ωραία. Και πώς δεν το γράψανε για όριο ταχύτητας, εννοείται, 103 χιλιόμετρα. Φεύγει και ο Μοχαμάντι, ναι, του Χατζησαφή, το οποίο λέει έχει παράπονο ο προπονητής και εμείς έχουμε παράπονο, αλλά δεν το κάνουμε θέμα. Λοιπόν, για πάμε γερά, έκανε και ένα φάουλ, πήρε και μια κίτρινη. Για να δούμε τώρα, μήπως οργανωθούμε λίγο καλύτερα στο κέντρο και δεν τρώμε επιθέσεις. Κάνα δύο φορές έχουμε. Αυτό είναι Μοχαμάντι, έλα. Γυρίζει αλλιώς, απ' την άλλη να είναι μεγάλη. Είναι αυτό. Καλή σέντρα. Εντάξει. Okay, ευκαιρία. Μια μίνι πολιορκία με μπρατσωμένο εκεί πέρα. Μάνταλο, Αραούχο. Τι είναι αυτό. Πινέδα και λέω. Επεμβαίνει ο Βίντα. Ναι, ωραία. Δυστυχώς μια πολύ ωραία ενέργεια. Το κάνει συνέχεια. Αν το κάνει συνέχεια, είναι κατά στη ροή. Το χάσαμε αυτό. Είναι μόνο στα εκεί πέρα. Και το πυροβολάει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως να βάλει το παιδί το Βολιώτικο μέσα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ετοιμάζεται να μείνει ο Μπάνταλος, γιατί είπαμε πήγε ότι πριν, ότι μπήκε πριν. Κάποιο λάθος έκανα, γράψε λάθος. Να, ο Πέτρος ο Μάνταλος. Συγγνώμη, ο Μάνταλος τώρα μπήκε, δεν είχε μπει πριν. Α, τώρα μπήκε, καλά, εντάξει. Το γράψε το. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό το φάουλ, γιατί μου λένε εδώ πέρα να το γράψω. Και είμαστε στο 74ο λεπτό με ωραίο φάουλ και κόρνερ είναι αυτό. Ναι, ο Μουκουτί είναι ένα παιδί για όλες τις δουλειές και στην άμυνα ακόμη και μπροστά πάει. Ωραία, τον βλέπω προσαρμόστηκε γρήγορα, μια χαρά.
άρχισα να γράφω αν δεν βάλουμε γκολ. Και το βάζουμε και το γκολ. Λοιπόν, ο Μουκουτί ο παιχταράς και το έλεγα είναι για όλες τις δουλειές. Το θηρίο, ναι, το θηρίο μου θυμίζω εδώ πέρα, το ξέχασα. Πως και τα δοκάρια σπάς. Κάπως. Με κόντρα βέβαια, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, ήταν γκολ κοντράτο. Αυτό γκολ, δεν πειράζει. Σημασία έχει η πρόθεση. Τι να κάνει ο Ανέστη, ρε. Εκεί πέρα που πήγε μπάλα, ούτε ο Γιασίν δεν το πιάνε στα νιάτα του. Τσακ, παλικάρια, σουτάρετε και σπάσε τα δοκάρια. Τα δικιά σκίστε, ωραία καριέρα. Λοιπόν, 2-0 στο 75 και πάμε και για το τρίτο του Πανεθνικού Τσάπα που πιάσανε την κεντρική εξέδρα. Βλέπω να φεύγουν ανάβλωτοι και δεν άφησαν να πάει για κανένας άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έτσι είναι, εμείς παίζουμε με αυτούς τους όρους. Ας παίρνουμε τα αποτελέσματα και να προχωράμε. Για να δούμε πώς βάλουμε και κανένα τρίτο. Για πάμε. Θέλει ακόμα 10-12 λεπτά. Λοιπόν, για πάμε. Ο Πινέδα λοιπόν, Ραμπάτ. Πινέδα κάνει ένα καταπληκτικό τα κουνάκια του βρατσωμένο. Αρχίσαν τα show time εκεί πέρα. Αλλά η σέντρα δεν τη βλέπω να είναι τόσο καλή. Ωραία. Ο Πέτρος Μάνταλος έχει και την εξέδρα του εδώ πέρα βλέπω. Τον επιφημεί ο λαός. Και θέαμα. Και θέαμα. Όχι ρε παιδιά. Πάμε να γίνει μια καραμπόλα εκεί πέρα, μπιλιάρδο. Για πάμε και να γίνει μια καραμπόλα. Είναι γεγονός. Κώστας Γαλανόπουλος μπαίνει μέσα μετά από περίπου 2 χρόνια απουσιών από τα γήπεδα και βγαίνει ο Κατσίνοβιτς. Να ευχηθούμε καλά παιχνίδια στον Γαλανόπουλο και να είναι καλοτύχερος. Ωραία. Πάμε γερά. Πάμε γερά. Τέλος πάντων, ένα χρόνο λείπει εδώ πέρα μου λένε και τον ένα άλλον χρόνο έπαιξε 2 παιχνίδια. Εντάξει, εγώ είπα 2 χρόνια κατευθείαν συνολικά. Ωραία. Καλοτύχερος να είναι και να τα υπόλοιπα θα τα πάρει. Μια πολύ ωραία τρίπλα, γυρίζει και τη σέντρα. Ο Λιβάη Γκαρσία σουτάρι, κόβεται. Θα το πυροβολήσει. Ο Μπρατσομένος. Λοιπόν, ωραίο σουτ όπως πρέπει. Για μια ΑΕΚ που δεν γυρίζει πίσω. Πυροβολάει κι άλλο, να βάλει και τρίτο. Θα το κάνει μόνη της over. Πέρασε λίγο μακριά του Πανετολικού που ανάβουν τα καπνογόνα εκεί πέρα γιατί τους μείναν στα χέρια, γκολ δεν βάλανε. Τέλος πάντων, για να μην τους μείνουν και λήξουνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, για ρε πυροβόλα, ωραία σέντρα. Παμαϊκαρά. Λοιπόν, μετά από ένα μάτσο το οποίο η ΑΕΚ δεν κινδύνευσε, έπαιξε καλά, είχε ευκαιρίες. Κερδίζουμε 2-0, κάπου εδώ σε 2 λεπτά περίπου τελειώνει. Μουκουντή μεγάλη μορφή του μάτς, διακριθέντας και από τους καλύτερους. Και προχωράμε για το επόμενο μάτς, το οποίο ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι να είναι στην Αγία Σοφία. Με τον Ιωνικό. Λοιπόν, για πάμε για την Κάρα. Δεν το αφήνει το παιχνίδι ούτε στις καθυστερήσεις. Αλλά τώρα θα το αφήσει ο διαιτητής, θα στηρίξει λίγο. Σε περίπου 40 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, για πάμε γερά. Τέλος. Κλείσαμε μια ζωή ΑΕΚ.